Αφορά η κυβέρνηση κρύβεται εντός εισαγωγικών πίσω από το κατεπήγον στην προκειμένη περίπτωση την αναστολή των πληστηριασμών για να φέρει εκβιαστικά και χωρίς προηγούμενη συζήτηση μαζί ως κατεπήγουσες και άλλες σχετικές διατάξεις πολλές από τις οποίες είναι πάρα πολύ χαρακτηρίζονται ως επαχθείς για τους πολίτες, όπως είναι οι τροποποιήσεις στον ΚΕΔΕ για την πληρωμή της προσαυξής των προστήμων, ακόμη και άμεσες κατασχέσεις, ρυθμίσεις που έπρεπε να συζητηθούν κανονικά, να συζητηθούν με τους φορείς και που έχουν σοβαρά προβλήματα, έως και αντισυνταγματικά, αφού ακυρώνουν κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Για πολλές από τις ρυθμίσεις υπήρχε η άνεση χρόνου να έρθουν στη Βουλή νωρίτερα, το Επενδυτικό Ταμείο, οι ρυθμίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ, για τις ΠΑΕ και πολλά άλλα θέματα που έχετε φέρει για συζήτηση. Να συζητηθούν κανονικά και όχι η κυβέρνηση να προκαλεί και τους δικούς της βουλευτές επιλέγοντας το δρόμο της τελευταίας στιγμής και της κατεπήγουσας διαδικασίας. Για το λόγο αυτό θα κατεψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ας δούμε πρώτα το θέμα της αναστολής των πληστηριασμών. Η Δημοκρατική Αριστερά από τον Ιούνιο κατέθεται την τροπολογία για τη συνέχιση της ισχύως του παρόντος θεσμικού πλαισίου αναστολής αυτών έως το τέλος του 2015, καλώντας την κυβέρνηση να κλείσει έγκαιρα το ζήτημα, να αποτρέψει τις πιέσεις της Τρόικας και τη λογική του προαπαιτούμενου και να μην αφήνει χιλιάδες Έλληνες πολίτες να βρίσκονται όμεροι μιας καθημερινής ανασφάλειας. Τόσο οι πολίτες που έχουν υπερχρεωθεί, όσο και αυτοί που συνεχίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες να εξυπηρετούν το δάνειό τους. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για την αναστολή των πληστηριασμών αποτελούν μεν ένα πρώτο βήμα, αλλά χρειάζονται βασικές αλλαγές, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα δικαίου του πολίτη προς το κράτος για την προστασία της κατοικίας του και να φτάσουμε από την άλλη πλευρά σε μια ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών συνολικά και ρεαλιστικά. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία πολύ περισσότερο σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα των στεγατιστικών δανείων και στο σύνολό του. Επί της ουσίας δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να αντιμετωπίζεις την πνευμονία με ασπιρίνη, ενώ χρειάζεται ισχυρή αντιδίωση. Βέβαια, ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου νόμου είναι να αποκατασταθεί η ροή χρήματος από τους δανειολήπτες προς τις τράπεζες. Και αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται. Το ζητούμενο όμως για όλους μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα εξυπηρετηθούν πρωτίστως οι δανειολήπτες, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη και αυτοί που το δικαιούνται. Κατά τα άλλα, και ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών με δεδομένο ότι προστατεύεται με αυτή τη ρύθμιση μόνο η κύρια κατοικία, ενώ η παλιά ρύθμιση Παπαθανασίου προστάτευε 14.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι αυτό το θέμα που λέω ότι πρέπει σύντομα με ολοκληρωμένες διαδικασίες να δούμε το θέμα της ρύθμισης των δανείων. Η αναστολή λοιπόν, η ρύθμιση του άρθρου 2. Η προστασία, όπως είπαμε, αφορά την κύρια κατοικία. Έχει απαιτήσει η προστασία... γίνεται μόνο για τις απαιτήσεις προερχόμενες αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα της τράπεζας και όχι από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές ως Δημοκρατική Αριστερά, έχουμε προβάλει την αναγκαιότητα παράτασης της αναστολής των πληστηριασμών μέχρι και το 2015, όπως και της επέκτασης της προστασίας και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο, προς τους ΟΤΑ, προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι η οικονομική αδυναμία δεν περιορίζεται σήμερα σε μία κατηγορία οφειλής, αλλά σε όλες. Και το έχουμε καταθέσει αυτό και στην τροπολογία, μεταξύ των άλλων, που καταθέσαμε χθες. Δεν διευκρινίζεται στη ρύθμιση αν ο δανειολήπτης που εν τέλει πληστηριάζεται το σπίτι του απαλλάσσεται από το σύνολο του χρέους του σε περίπτωση που το ακίνητό του λάβει τιμή μικρότερη του οφειλόμενου ποσού. Η ρύθμιση μεταχειρίζεται διαφορετικά τα νοικοκυριά ανάλογα με την επαγγελματική ιδιότητα.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση προβλέπει 10% του καθαρού εισοδήματος ως τις 15.000 και 20% για το υπερβάλλον εισόδημα. Γι' αυτό και στην τροπολογία μας έχουμε καταθέσει μια νέα κλίμακα, την πρώτη, από 0 έως 10.000 ευρώ εισόδημα, που αφορά τα φτωχάνη οικοκυριά, σε αυτά που ζουν στο όριο της φτώχειας, να μπορούν, όπως και οι άνεργοι που λαμβάνεται πρόνοια εδώ, να μπορούν να δίνονται να μην καταβάλουν τη δόση. Θα πρέπει επίσης να δείτε τη διαγραφή της πρόβλεψης διακοπής αναστολής των πληστηριασμών στην περίπτωση μη καταβολής των προβλεπόμενων δέσεων εντός 3 μηνών. Είναι πολύ μικρό το περιθώριο. Εκτός από την ανεργία και την οικονομική δυσπραγία, υπάρχουν και θέματα υγείας και άλλοι έκτακτοι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύουν την ανάγκη διαφορετικής μεταχείρισης της κάθε περίπτωσης. Οι καταθέσεις έως 15.000 ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί για τις καταθέσεις που έχει κάποιος, και είναι αυτές πολλές οι περιπτώσεις, ως συνδικαιούχος. Επίσης, είναι σοβαρό το θέμα που θέτει η έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής, ότι η υποχρέωση του οφειλέτη να γνωστοποιεί τις κινήσεις των τροπαρισμικών λογαριασμών του δημιουργεί συνθήκες προσβολής των προσωπικών του δεδομένων. Τα επιτόκια. Δεν γίνεται καμία αναφορά, αν και θα έπρεπε κανονικά, να μειωθούν τα επιτόκια. Γιατί διαφορετικά, αυτός που σήμερα χρωστά 100 ευρώ παραδείγματος χάρη, σε ένα χρόνο θα χρωστά 105, 110 και ούτω καθεξής. Υπάρχουν οι ρυθμίσεις της μετακύλησης, αλλά αυτό το χρέος και τα επιτόκια παραμένουν. Η πώληση των δανείων σε ξένα φανς είναι πρώτον πυλών. Θα πρέπει να μας πείτε αν και σε τι ποσοστό έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα στεγατικά δάνεια σε ξένα φανς. Και αν ναι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μια και δεν εμπίπτουν στο ελληνικό δίκαιο. Να δούμε τώρα τις βασικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις που θέλουμε εμείς, εκτός των άλλων διευκρινήσεων που σας είπα, για το άρθρο 2. Θέλουμε καταρχήν η προστασία αυτή να επεκταθεί και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο του ΣΟΤΑ κτλ. Αναφορικά με τις σωρευτικές προϋποθέσεις για την ένταξη στην αναστολή των πληστηριασμών, επειδή τα όρια που τίθενται για τη συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας κρίνονται χαμηλά με δεδομένα τις αντικειμενικές τιμές σε σχέση με τις πραγματικές, αλλά κατά κύριο λόγο επειδή χρειάζεται να αποτυπώσουμε την κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας και να δοθεί η δυνατότητα με συνυπολογισμό για όσους παραδείγματος χάρη διαθέτουν και κατοικία στον τόπο παραγωγή τους και άλλα μικρά περιουσιακά στοιχεία που τους συνδέουν με την Ήπεθρο, να μπορούν να έχουν να υπάρχει ένα πιο υυξημένο όριο συνολικής περιουσίας για να μην τους αποτρέπει από την εισαγωγή σε αυτή τη ρύθμιση. Με βάση λοιπόν αυτό, προτείνουμε στην τροπολογία μας αναπροσαρμογή του ύψους της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας από 275.000 σε 340.000. Προτείνουμε για τα θέματα των πολυτέκνων και των αναπήρων η προσάυξηση που γίνεται για τις διάφορες προϋποθέσεις αντί για 10% να πάει στο 20%. Και προτείνουμε, όπως σας είπα πριν, να μην υπάρχει καταβολή δόσης, να προτείνεται δηλαδή μηνιαία δόση για εισοδήματα έως και 10.000 ευρώ. Και από εκεί και πάνω να αρχίζει η κλίμακα που προτείνεται. Έχετε προτείνει με το άρθρο 1 τη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Είναι μια θετική διάταξη, γιατί πράγματι η συνολική αντιμετώπιση του θέματος χρειάζεται μελέτη από έναν ενιαίο φορέα για αποφυγή θέσπισης χαοτικής και συγκεχημένης νομοθεσίας. Θετική επίσης είναι η πρόβλεψη για τη διαμεσολάβηση του συνηγόρου του καταναλωτή σε αυτό. Το μοντέλο το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε είναι το Ιρλανδικό μοντέλο. Θα πρέπει να προσέξετε. Δεν έχει πάντα τα θετικά στοιχεία. Όμως υπάρχουν καλά σημεία σε αυτό το μοντέλο. Είναι αυτά τα οποία εξετάζουν όλα τα στοιχεία του δανειολήπτη για όλες τις περιπτώσεις και εξασφαλίζεται ένα μίνιμουμ συνθήκων διαβίωσης και το υπόλοιπο ποσό πάει στα δάνεια.
Όσον αφορά δε οι ρυθμίσεις, δεν αφορούν μόνο τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και πολλαπλά δάνεια και προβλέπεται αναθεώρηση της δόσης όταν, όπως είπαμε, τα εισοδήματα του δανειολήπτη βελτιωθούν και προβλέπεται και μείωση των επιτοκίων. Ας πάρουμε λοιπόν για την επόμενη περίοδο και σύντομα τα θετικά στοιχεία αυτού του Ιρλανδικού μοντέλου. Θα έρθω τώρα στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Επί της αρχής, ήμασταν γενικά θετικοί για τη σύσταση ενός επενδυτικού ταμείου. Βέβαια, εμείς προτείναμε ένα είδος αναπτυξιακής τράπεζας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα διαφοροποιημένο ΕΤΕΑΝ δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσατε την προσπάθεια από το 2012 και τώρα με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος φέρνετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες στις εν λόγω ρυθμίσεις που δημιουργούν σοβαρές επιφυλάξεις. Και αν μη τι άλλο, θέλω 2-3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν μη τι άλλο. Σήμερα δεν γίνεται. Σήμερα πρέπει να είμαστε ακριβείς. Ξέρετε και σας εκτιμώ και ξέρω ότι διαχειρίζεστε και σωστά τον χρόνο σας. Ναι, σήμερα θα είμαστε ακριβείς. Ζήτησαν και οι άλλοι λίγο παραπάνω. Κανένας δεν μίλησε παραπάνω. Μα δεν έχει, έχω. Θα συζητηθούν λοιπόν. Κανένας. Έπρεπε να συζητηθούν σε μια κανονική διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση πως και η Επιστημονική Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει αναλυτικά τις παρατηρήσεις της για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Το γιατί τελικά αυτό το ταμείο είναι μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου. Οι εταιρείες αυτές έχουν και τα ρίσκα τους, έχουν και τις ευθύνη για τις μετοχές που έχουν, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως αποκλειστικό σκοπό έχουν τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία. Το δημόσιο δεν έχει την πλειοψηφία, μέχρι 50%. Η έδρα του είναι στο Λουξεμβούργο. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω αυτό το άρθρο. Πώς θα γίνει δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, και το δίκαιο αφορά το Λουξεμβούργο. Εγώ το συνδέω αυτό με το ότι η Επιστημονική Επιτροπή δεν κάνει εισήγηση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να νομοθετήσουμε για ένα τέτοιο τύπου επενδυτικό ταμείο. Το συνδέω με αυτό. Από την άλλη πλευρά, είναι θετικό ότι η οικονομική στήριξη δίνει το ταμείο με τη μορφή δανείων για τις ελληνικές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ελληνικό δημόσιο επένδυσε εδώ 350 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρνητικό το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία και το παραπέμπουμε σε κεία τα θέματα της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και τα θέματα του τρόπου διαχείρισης των οικονομικών του Ταμείου και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι μια πρόχειρη αυτή τη στιγμή διάταξη και παρά που σας είπα την επί της αρχής συμφωνία μας σε αυτό, διαφωνούμε αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που κατατίθεται και προέρχεται. Όσον αφορά τα θέματα του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, σας τα είπα και στην αρχή, δεν είναι δυνατόν, είναι πραγματικά μεγάλη παρέκκληση αυτή τη στιγμή από την νομοθετική μας διαδικασία. Πραγματικά, κύριε Υπουργέ, μας προσβάλλετε όλους να συζητάμε τέτοιες ρυθμίσεις για τη φορολογία και την επιβολή προστίμων στους πολίτες παραμονή των Χριστουγέννων με χθεσινό τον φόρο της ακίνητης περιουσίας με μια υπερφορολόγηση και να συζητάμε με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά, η νομοθετική μας και κοινοβουλευτική μας διαδικασία πλήττεται βαρύτατα.